Πριν κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, πάμε ξανά σε σύνδεση με τη Σταμάτα και τον Γιάννη Ζιάκα για να δούμε όλα τα νεότερα από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Γιάννη. Αυτή τη στιγμή βλέπετε αρκετά πυκνό καπνό προς τη μεριά της Ροδόπολης και του Διονύσου και τα εναέρια μέσα που ακόμα δίνουν μάχη. Βρισκόμαστε σε ένα από τα σημεία όπου η φωτιά σταμάτησε λόγω της άμεσης επέμβασης πυροσβεστικής. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικοί πηγαίνουν προς τα πρώτα σπίτια του οικισμού του Διονύσου. Ήδη έχουν περάσει από σπίτια που βρίσκονται κοντά στο πύρινο μέτωπο στη Ροδόπολη και ενημερώνουν τους κατοίκους πως για τη δική τους ασφάλεια πρέπει να αποχωρήσουν από τα σπίτια. Το θετικό είναι ότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει ελαφρώς αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά υπάρχει αρκετή ανησυχία, καθώς στο σύνολό του το πύρινο μέτωπο βρίσκεται κοντά σε οικισμούς αλλά και σε διάσπαρτες κατοικίες που βρίσκονται στην περιοχή. Πρέπει να πούμε ότι οι πυροσβέστες δίνουν μεν το πάν, αλλά υπάρχει αρκετή χαμηλή βλάστηση εκτός από την δασική περιοχή. Εδώ υπάρχουν και αρκετά ξερόχορτα που σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην περιοχή δεν βοηθάει καθόλου το έργο πυρόσβεσης. Να επαναλάβουμε για άλλη μία φορά ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί, οι άνθρωποι της ομάδας Δίας που βρίσκονται εδώ και αρκετή ώρα στα γύρω σπίτια έχουν πάει στα πρώτα σπίτια του οικισμού του Διονύσου και σε κάποια σπίτια στη Ροδόπολη και καλούν τους κατοίκους για τη δική τους ασφάλεια να αποχωρήσουν από τα σπίτια τους.